Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 32ο επεισόδιο του podcast, το οποίο αποτελεί και το 7ο επεισόδιο της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης The Sex Ed Series. Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Στητικές δυσλειτουργίες των ανδρών και η ψυχολογική τους διάσταση». Το πεδίο των σεξουαλικών δυσλειτουργιών σε άνδρες και γυναίκες είναι εξαιρετικά ευρύ και δεν θα μπορούσα να το καλύψω με επάρκεια σε ένα ή δύο επεισόδια. Η αρχική σκέψη ήταν το 7ο επεισόδιο του The Sex Ed Series να ήταν αφιερωμένο στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες των ανδρών και το 8ο σε εκείνες των γυναικών. Ξεκίνησα την ετοιμασία του επεισοδίου και πελάγωσα σε πλήθος πληροφοριών οι οποίες μου φαίνονταν όλες τόσο σημαντικές και χρήσιμες ώστε να δυσκολεύομαι να επιλέξω κάποιες μόνο για μια περιληπτική παρουσίαση. Από την άλλη, έχω στο μυαλό μου πως μελλοντικά επιθυμώ να φιλεξονήσω ειδικού στο podcast, όπως τον πρόεδρο της Ουρολογικής Εταιρεία Κύπρου, στενό μου φίλο και συνεργάτη, τον δόκτωρα Σταύρου Χαραλάμπους, ο οποίο γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμένα την ιατρική διάσταση των δυσλειτουργιών αυτών και οπωσδήποτε και τι προτινόμενε ιατρικέ επεμβάσει και λύσει, την τελευταία λέξη τη ιατρική επιστήμη. Έτσι, Καθώ προβληματιζόμουν για το περιεχόμενο του επεισοδίου αυτού, σα υπενθυμίζω ότι τα δύο προηγούμενα επεισόδια ήταν επεισόδια γενική ψυχοεκπαιδευτική φύσεως και σήμερα επιστρέφουμε ξανά στο The Sexet Series, μου ήρθε ένα μήνυμα στο Instagram και ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο στο YouTube, τα οποία μου έδωσαν τη λύση. Θα μιλήσω για τι θετικέ τη λειτουργίε ανδρών. Σα διαβάζω πρώτα ανώνυμα φυσικά το μήνυμα στο Instagram. Κυρία Πετρίδου, καλημέρα σα. Καταρχά, συγχαρητήρια για τα υπέροχα βίντεο σα. Θα ήθελα να σα αναφέρω έναν προβληματισμό μου με το σύντροφο μου. Από την αρχή τη σχέση μου, έχω καταλάβει ότι ο σύντροφο μου έχει θέματα με τη στήση του. Κάτι το οποίο έχω προσπαθήσει να το συζητήσω με διακριτικό τρόπο, ώστε να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά ο σύντροφο μου δεν είναι καθόλου ανοιχτό στο να κάνει αυτή τη συζήτηση και μάλιστα το αρνείται κατηγορηματικά, δηλαδή αρνείται κατηγορηματικά ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στήσης. Κάτι που διαπίστωσα όμως είναι ότι παίρνει χάπια για τη στήση του και αυτό το ανακάλυψα έπειτα από την τελευταία συζήτηση που κάναμε. Από ό,τι διάβασα, τα χάπια για τη συντική δυσλειτουργία είναι επιβλαβή για την υγεία και δεν θέλω να επιβαρύνει τον οργανισμό του ώστε να ικανοποιεί εμένα, και θεωρώ πως θα ήταν καλό να το συζητήσουμε ώστε να βρούμε από κοινού μια λύση. Δεν θέλω να τον κάνω να νιώσει άσχημα ή να νιώσει πως το μειώνω, αλλά από την άλλη με προβληματίζει το γεγονός ότι όσες φορές έχω πάει να ανοίξω αυτό το ζήτημα το αρνείται κατηγορηματικά χρησιμοποιώντας δικαιολογίε. Επιπλέον θα ήθελα να αναφέρω ότι ακόμα και υπό αυτήν τη συνθήκη δεν είμαι ικανοποιημένη με τη συχνότητα της σεξουαλικής μας επαφής, και όσε φορέ έχω πάει να το εκφράσω, μου απαντάει ότι εσύ δεν θε να κάνουμε παραπάνω σεξ, ενώ εγώ του δείχνω συνεχώ πόσο τον θέλω. Διαβάζω αυτό το μήνυμα και λέω: Wow! Είναι μια ιστορία τόσο παλιά όσο ο χρόνο, τόσο παλιά όσο από τον καιρό που έχω αρχίσει να εργάζομαι με κόσμο το 1998, έχω ακούσει αυτή την ιστορία σε πάρα πολλέ παραλλαγέ και λέω: Να nah, η απάντηση! Να nah, το θέμα του σημερινού έβδομου επεισοδίου της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Απαντάω στην κοπέλα τι χάπια πίνει και πού τα βρήκε. Και μου γράφει μία uh, generic ονομασία χαπιών της λειτουργίας. Δεν ξέρω πού τα βρήκε γιατί δεν μου έχει πει μόνος του ότι τα παίρνει. Το είχα καταλάβει εγώ και τον είχα ρωτήσει, αλλά μου το είχε αρνηθεί και μετά επιβεβαιώθηκα όταν τα είδα στο κομωδίνο του. Όντω τα χάπια, δεν θα, για ευνόητου λόγου, δεν θα πω το όνομα των χάπιων, τα χάπια αυτά είναι γνωστά χάπια τα οποία δίνονται για τη συντηρική τη λειτουργία. Μου είχε αναφέρει ωστόσο, λέει η κοπέλα, ότι σε όσε σχέσει έχει κάνει βαριέται πολύ εύκολα στο σεξ. Αλλά μαζί μου δεν το έχει πάθει και του κάνει εντύπωση. Και ρωτάω εγώ την ηλικία, Τι ηλικία θα περιμένετε, θα περιμένατε να ακούσετε εσεί για αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι είναι μια κοπέλα η οποία έχει έναν προβληματισμό με τον σύντροφό τη, ότι από την αρχή της σχέσης έχει καταλάβει ότι ο σύντροφος της έχει θέματα με τη στήση του, αυτός δεν δέχεται να το συζητήσει, αυτή είναι εξαιρετικά ευγενική και προσεκτική ούτως ώστε να μην του δημιουργήσει أ, άσχημα συναισθήματα και να το φέρει σε δύσκολη θέση. Αυτός αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει ζητήματα στήσεις. Ανακαλύπτει η κοπέλα ότι παίρνει αυτά τα χάπια. Η κοπέλα έχει τη γνώμη ότι τα χάπια για θεραπεία της θετικής της λειτουργίας είναι βλαβερά για τον οργανισμό που είναι μια λανθασμένη γνώμη. Και... Εγώ τη ρωτάω τι χάπια παίρνει και τη ρωτάω την ηλικία. Τι ηλικία θα περιμένατε. 50? 60, 70 ετών. Και όμως είναι 30 ετών. 30 ετών. Οπότε τις έγραψα εγώ ότι θα κάνω ένα podcast για το θέμα την Πέμπτη και να το ακούσεις μαζί με τον σύντροφό σου. Ούτως ή άλλως το είχα προγραμματισμένο. Λοιπόν, ναι, τα προβλήματα στήσεις μπορεί να εμφανιστούν και σε νεότατους άνδρες. Τα προβλήματα στήσης ή τα προβλήματα σεξουαλικών δυσλειτουργιών δεν αφορούν αποκλειστικά άνδρες μεγαλύτερου σε ηλικία. Αυτή τη στιγμή θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το δεύτερο βιβλίο που έχω γράψει, που έχει τίτλο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή, οι δυνάμεις και οι δυναμίες του ισχυρού φύλου», το οποίο κυκλοφόρησε το 2011. Από το έκτο κεφάλαιο, το οποίο λέει Κεφάλαιο έκτος, σεξουαλική δυσλειτουργία και στους νέους. Παλιότερα, στο φτωχό μου μυαλό, τα προβλήματα ασθεντικής λειτουργίας αφορούσαν μόνο τους μεγαλύτερους άνδρες. Άνδρες με διαβήτη, ιστορικό καρδιακόν παθήσεων, παθήσεων μπροστάτη κτλ. Την εντύπωση αυτή είχα πριν αρχίσω να δουλεύω στον κλινικό χώρο και πριν αρχίσω να συναντώ ζευγάρια νεαρά, νεαρότερα. Σας διαβεβαιώνω εξιδίας επαγγελματικής πείρας πως πολλά νεαρά ζευγάρια αντιμετωπίζουν σεξουαλικά προβλήματα τα οποία μεταφράζονται σε προβλήματα σεξουαλικής της λειτουργίας των ανδρών. Οι καημένοι άνδρες, δηλαδή, φορτώνονται όλα τα σεξουαλικά προβλήματα ενός ζευγαριού. Τι εννοώ. Πως τα σεξουαλικά προβλήματα των νεαρών ανδρών είναι ψυχολογικής φύσης και προέλευσης και πώ συχνά το πρόβλημα που παρουσιάζουν αντανακλά μια γενικότερη δυσκολία της σχέσης ή της συντρόφου τους. Τι να γίνει. Έχουν πιο ευαίσθητο σύστημα οι καημένοι και πληρώνουν την ύφη. Και ο λόγος που λέω ότι οι άνδρες έχουν πιο ευαίσθητο σεξουαλικό σύστημα είναι γιατί τα ανδρικά σεξουαλικά όργανα είναι εξωτερικά και είναι εύκολο να διαφανεί αν ο άνδρας έχει στήσει, αν δεν έχει στήσει, αν έχει διέγερση ή όχι ενώ είναι πιο δύσκολο να διαφανεί στη γυναίκα. Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες. Ευτυχώς όμως υπάρχει το, λέω το όνομα ενός χαπιού, αυτό τον μπλε θαυματουργό χαπάκι που ανυψώνει το ηθικό και όχι μόνο. Το γνωρίζατε πως γίνεται ευρία χρήση τέτοιων φαρμάκων και ανάμεσα στον νεαρό πληθυσμό. Ποιε είναι οι συχνότερες σεξουαλικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνδρες από τα 20 μέχρι τα 45 χρόνια. Αυτά τα έγραφα το 2011 στο βιβλίο και οι άνδρες έχουν ψυχή. Πρώτη, δυσκολία απόκτησης στήσης. Κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνέβρεσης, ο άνδρας δυσκολεύεται να αποκτήσει στήση. Ενώ έχει ερωτική επιθυμία για τη σύντροφό του, ενώ θέλει να έρθει σε επαφή μαζί της, ενώ προσπαθεί να έρθει σε ερωτική διέγερση και να αποκτήσει πλήρη στήση, αυτό δεν Άρα το πρώτο πρόβλημα είναι η δυσκολία απόκτηση στήση. Δεύτερο πρόβλημα, δυσκολία διατήρηση στήση. Ενώ ο άνδρα έχει στήσει και προχωρεί στη δίσδυση, αυτή χάνεται πριν από τη δίσδυση ή λίγο μετά. Και τα επόμενα δύο προβλήματα, τα οποία δεν θα μας απασχολήσουν σε αυτό το επεισόδιο, είναι το πρόβλημα της πρόρης εξπερμάτωσης και της δυσκολίας ή αδυναμίας στην εξπερμάτωση που θα μιλήσουμε σε επόμενα επεισόδια. Όλες οι παραπάνω σεξουαλικές δυσκολίες μπορεί να συμβαίνουν μονομένα ή για παροδικό χρονικό διάστημα ή με μια συγκεκριμένη ερωτική σύντροφο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τι συμβαίνει λοιπόν με τους νεαρούς άνδρες μας και παρουσιάζουν τόσο συχνά δυσκολίες που παλιά πιστεύαμε πως αντιμετώπιζαν μόνο οι πατεράδες ή οι παππούδες τους. Παλαιότερα, τα σεξουαλικά προβλήματα που έβγαιναν στην επιφάνεια και αντιμετωπίζονταν με καθαρά ιατρικά μέσα ήταν αυτά των μεγαλύτερων ανδρών, αυτών που βρίσκονταν στη μέση ή τρίτη ηλικία και συνήθως προκαλούνταν από προϋπάρχοντα ή συνοδά οργανικά προβλήματα. Στους νεαρούς απογόνους του όμως, τα αίτια εντοπίζονται κυρίως σε ψυχολογικούς παράγοντες. Και μπορεί να είναι αυτή. Πρώτος παράγον. Άγχος για την επίδοση. Να γιατί η πατριαρχική κοινωνία ήθελε τις γυναίκες παρθένες. Ένας από τους βασικότερους λόγους κατά τη γνώμη μου για την κοινωνική επιταγή της παρθενίας ήταν η προστασία των ανδρών από τη σύγκριση της συντρόφου τους με προηγούμενους εραστές. Μια παρθένα γυναίκα δεν έχει μέτρο σύγκριση και δεν μπορεί να αξιολογήσει την επίδοση του συντρόφου της. Σήμερα όμως άλλαξαν τα πράγματα και η σύγκριση είναι το μεγαλύτερο ίσως άγχος των νεαρών εραστών. Πόσο καλή ήταν άραγε η προηγούμενη. Είναι εντάξει το μεγεθός μου. Θα τα καταφέρω να την εντυπωσιάσω. Θα έχω καλή επίδοση. Στο άγχος της επίδοσης συμβάλλουν και οι τολμηρές ταινίε ή άλλος πορνό, έχουμε μιλήσει για το πορνό σε προηγούμενο επεισόδιο αυτού του podcast, οι οποίες παρουσιάζουν εξωπραγματικές και όχι ρεαλιστικές εικόνες τόσο ως προς την ανατομία, όχι την ψυχολογική, τη σωματική των ηθοποιών, όσο και ως προς τις επιδόσεις τους. Η δεύτερη αιτία είναι γενικευμένο άγχο. Είναι σαφώ κοινότοπο να αναφέρω πω η σημερινή ζωή χαρακτηρίζεται από έντονο γενικευμένο άγχο, το οποίο ταλαιπωρεί ειδικά του νεαρού άνδρε που δυσκολεύονται περισσότερο από ποτέ να επιτύχουν και να διακριθούν στον επαγγελματικό και οικονομικό τομέα. Η επαγγελματική και οικονομική επιτυχία δεν είναι προνόμιο μόνο των ανδρών, αλλά φαίνεται πω αγχώνει περισσότερο του άνδρε η κατάκτησή τη. Ίσως γιατί έτσι έχουν προγραμματιστεί κατά την ανατροφή τους να επιτύχουν πρώτιστα στο επάγγελμά τους και να αποκτήσουν χρήματα. Τρίτος λόγος. Ψυχρή εντό εισαγωγικών ερωτική σύντροφο. Δεν γουστάρω και πολύ να χρησιμοποιώ εκλεκευμένε εκφράσει τέτοιου είδου, αλλά η λέξη αυτή νομίζω πω περιγράφει επακριβώ το νόημα που θέλω να αποδώσω. Ψυχρή σημαίνει με χαμηλή θερμοκρασία, χωρί διέγερση. Η σεξουαλική διέγερση στη γυναίκα χαρακτηρίζεται από αύξηση των καρδιακών παλμών, όπως και στον άνδρα, όπως έχουμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο, αύξηση της θερμοκρασία του σώματος, ύγρανση της περιοχής των γενετικών οργάνων. Άρα, μια γυναίκα που δεν είναι διεγερμένη την ώρα της ερωτικής πράξης, είναι κυριολεκτικά ψυχρή, όχι μεταφορικά όπως λέγεται. Ψυχρή μπορεί να είναι λόγω ηθικών ταμπού, λόγω κούρασης, λόγω του ότι δεν θέλει να κάνει σεξ κλπ. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω, Κάτι το οποίο αναφέρω συχνά στα βίντεο τελευταία στο κανάλι μου στο YouTube, ότι κανένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει σεξ με τον σύντροφο του, με τον σύντροφο της, με τη σύντροφο του, με τη σύντροφο της, εάν δεν το επιθυμεί. Ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να αποσύρουμε τη συνένεση ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής πράξης εάν νιώσουμε ότι δεν θέλουμε να προχωρήσουμε έχουμε κάθε ανθρώπινο δικαίωμα να αποσύρουμε τη συνένεση και δυστυχώς παρατηρείται αρκετά συχνά άνθρωποι να προχωρούν στη σεξουαλική πράξη χωρίς να το επιθυμούν ακριβώς εκείνη τη στιγμή επειδή νιώθουν ότι εφόσον έχουν μπει ναι στο να κάνουν σεξ αρχικά εφόσον έχουν βγει ένα ερωτικό ραντεβού με τον τη σύντροφό του ή με κάποιον καινούριο σύντροφο, ότι είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν και στην ερωτική πράξη. Κανένα αρσενικό ή θηλυκό άνθρωπο, κανένα άνθρωπο με ανδρικά σεξουαλικά όργανα και γυναικεία σεξουαλικά όργανα, δεν είναι υποχρεωμένο, δεν είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη σε σεξουαλική πράξη. Μία γυναίκα η οποία προχωρεί σε σεξουαλική πράξη χωρίς να βρίσκεται σε σεξουαλική διέγερση, μπορεί να πονέσει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης... μπορεί να νιώσει άβολα... μπορεί να το βιώσει ως κάτι εξαιρετικά ανεπιθύμητο... αλλά επειδή η στήση της είναι εσωτερική... και η κλιτορίδα όταν έρθει σε στήση... βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του δέρματος... δεν είναι απτά παρατηρητό ότι η γυναίκα δεν βρίσκεται σε στήση. Ενώ ο άνδρας, εάν δεν είναι σε στήση... Αυτό είναι ξεκάθαρα παρατηρητό. Μπορείς να το δεις δηλαδή ότι ένα πέος είναι σε στήση ή ένα πέος είναι σε χαλάρωση. Ενώ εάν μια γυναίκα έχει στήσει στην κλιτορίδα της και έχουν α, έρθει σε στήση γενικότερα τα όργανα γύρω από την κλιτορίδα, ο κόλπος, τα χείλη του ιδίου και λοιπά τα εσωτερικά και εξωτερικά χείλη, μπορεί αυτό να μην είναι ορατά παρατηρητό. Άρα οι άνδρες έχουν αυτή τη δυσκολία ότι η κατάσταση διέγερσης τους είναι ορατή, ενώ το γυναικών δεν είναι. Άρα το πρόβλημα της θετικής δυσλειτουργίας των ανδρών είναι νούμερο ένα πρόβλημα όσον αφορά στις δυσλειτουργίες τις σεξουαλικές, ακριβώς επειδή είναι εύκολα και αναγκαστικά σε καμία περίπτωση με αυτή την παράγραφο που σας έχω διαβάσει από ένα βιβλίο που έχω γράψει τόσο παλιότερα δεν ρίχνω την ευθύνη στις γυναίκες για τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες των ανδρών ή για τις αισθητικές δυσλειτουργίες των ανδρών, είναι όμως ένας παράγον ο οποίος μπορεί να συμβεί. Τέταρτο. Συναισθηματικά προβλήματα στη σχέση. Λένε πως ένα καυγαδάκι θερμαίνει τη σχέση και πως μετά τη συμφιλίωση το σεξ είναι πάντα καλό. Εντάξει, σε όλου μα έτυχε. Και είναι και κάποιοι που προκαλούν μικροκαυγαδάκια επίτηδε για να ανάψουν λίγο τα αίματα και να ξεφύγουν από την ψυχρότητα. Αυτό που του διαφεύγει όμω είναι πω όταν πολλαπλασιαστούν τα καυγαδάκια, όταν γίνουν καυγάδε, όταν τα προβλήματα είναι καθημερινά, όταν υπάρχει δυσαρέσκεια από μέρος του ενό ή και των δύο συντρόφων, τότε αρχίζουν και τα σεξουαλικά προβλήματα. Όταν δουλεύω με ζευγάρια, χρησιμοποιώ το σεξόμετρο. Όταν αναφέρουν πως η σεξουαλική τους ζωή πάει καλά, τότε σημαίνει πως βρίσκονται στην αρχή των προβλημάτων τους και έχουν πολλές ελπίδες να διασώσουν τη σχέση τους. Όταν η σεξουαλική του ζωή αρχίζει να έχει προβλήματα, τότε θεωρώ πως και τα συναισθηματικά προβλήματα στη σχέση είναι σοβαρότερα. Επιθυμίζω ότι αυτό το βιβλίο το έγραψε το 2011, που ήταν 7 χρόνια πρωτού σταματήσω να εργάζομαι ως ιδιώτης ψυχολόγος, άρα τότε έβλεπα και ζευγάρια. Πέμπτο λόγο. Προηγούμενη σεξουαλική αποτυχία η οποία στη συνέχεια γίνεται φοβικό αντικείμενο για το μέλλον. Είναι να μη σου τύχει μια φορά και τότε την πάτησε. Την πάτησε όχι επειδή με το να μην τα καταφέρει μια φορά να έχει στήσει χάθηκε ο κόσμο και σημαίνει πω έχει σοβαρό πρόβλημα. Καμία σχέση. Την πάτησε επειδή αυτό που συμβαίνει συνήθω είναι να το παίρνει ο άνδρα σοβαρά υπόψη να αγχώνεται, να πιστεύει πως έχει πρόβλημα και κάθε επόμενη φορά να ξεκινά με το φόβο πως θα του ξανασυμβεί, μέχρι να του ξανασυμβεί, να επιβεβαιωθεί ή σύμφωνα με τη θεωρία της αυτοκληπηρούμενης προφητείας, που όταν πιστεύεις ή φοβάσαι κάτι ότι θα σου συμβεί, τότε θα σου συμβαίνει. Είναι αλήθεια ότι αρκετοί άντρε, νεαροί άντρε, λόγω μιας τυχαίας Αδυναμία στήση. Μπορεί κάποιο να είναι πολύ κουρασμένο, μπορεί κάποιο να έχει κάνει πολλή ώρα γυμναστική, μπορεί εκείνη την ώρα που πάνε για να κάνουν σεξ να έχει κάτι που να τον προβληματίζει. Ξέρω εγώ, μπορεί για ένα τυχαίο παράγοντα να έχει σε μία σεξουαλική επαφή μία δυσκολία στη στήση. Εάν αυτό λειτουργήσει ω φοβικό αντικείμενο, μπορεί να δημιουργηθεί μία φοβία στον άνδρα ότι κάθε φορά που πάω να κάνω σεξ θα μου πέσει στη μου. Αχα. Μετά έλεγα για το φόβο της δέσμευσης. Αχα, από τα υπαριθμόν ένα εμπόδια σε μια ερωτική σχέση, το οποίο μπορεί ψυχολογικά να επισέλθει και σε αυτήν καθ' αυτήν τη σεξουαλική ζωή του ζευγαριού, σαν ένας στρεσογόνος παράγοντας. Ο φόβος της δέσμευσης. Φοβάμαι τη δέσμευση, φοβάμαι μήπω συνδεθώ μαζί σου και έτσι κρατιέμαι κουμπωμένος, τόσο κουμπομένο, που κουμπώνω και το εργαλείο μου ένα πράγμα. Άλλο λόγος. Φόβος πιθανής εγκυμοσύνης ή και σεξουαλικός μεταδεδομένων νοσημάτων. Ε όχι ρε παιδιά, ε όχι. Με τόσα μέσα αντισύλληψης που διαθέτουμε σήμερα να χρησιμοποιείτε ακόμα τη μέθοδο της αποτράβηξης που και επικίνδυνη είναι για εγκυμοσύνη και σεξουαλικός μεταδεδομένα νοσήματα και σεξουαλικό πρόβλημα προκαλεί. Κι όμως πολλοί νεαροί άνδρε δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό ή αν χρησιμοποιούν φοβούνται πώ θα σπάσει και αυτός ο φόβος και το άγχος Μπορεί να φέρει πρόβλημα συντηρητική τη λειτουργία. Εγώ εδώ θέλω να σημειώσω ότι ανέβασα στο κανάλι μου στο YouTube ένα βίντεο το οποίο είχε θέμα το στοματικό σεξ με τίτλο Έσπρωξε το κεφάλι μου, τρει τελείε, τι να σημαίνει αυτό, hashtag συνένεση, hashtag στοματικό. Κάτω από αυτό το βίντεο έχω διαβάσει σωρία σχολείων, σωρία σχολείων από γυναίκε οι οποίε περιγράφουν. «Βίες συμπεριφορέ ανδρών κατά τη διάρκεια τη σεξουαλική πράξη. Σα διαβάζω ένα συγκεκριμένο σχόλιο που γράφει μια χρήστρια. Μιλώντα με μαθητέ μου 16-18 χρόνων, μου έχουν αναφέρει για μια νέα μορφή βία, η οποία ονομάζεται stealing. Stealing σημαίνει κλέβοντα. Ενώ αρχικά τα κορίτσια ζητάνε τη χρήση προφυλακτικού, ο άνδρα δείχνει ότι το σέβεται και κατά τη διάρκεια τη σεξουαλική πράξη το βγάζει εν του. Και διεισδύει μέσα του, όπου και ολοκληρώνει την πράξη, με σκοπό τη μετάδοση κάποιου σεξουαλικού μεταδιδόμενου νοσήματο ή τη δημιουργία εγκυμοσύνη χωρί τη συγκατάθεση μια κοπέλα. Και λέει: Όταν αρχικά μου το ανέφεραν, σοκαρίστηκα, αλλά ήμουν και λίγο επιφυλακτική, λέει η εκπαιδευτικό, ώσπου μπήκα σε διαδικασία να το ψάξω σε βάθο και είναι όντω άκρο επικίνδυνο. Και αυτέ τι μέρε έχω διαβάσει κι άλλα τέτοια παρόμοια σχόλια. Είναι απαράδεκτο ότι η σεξουαλική αγωγή δεν υπάρχει σε όλε τι βαθμίδε τη εκπαίδευση. Επίση, δυστυχώ, τα κορίτσια πολλέ φορέ δεν συζητάνε τέτοια θέματα με γονεί, βρίσκονται σε θέση να ανοίγονται σε εκπαιδευτικού ή συμμαθητέ του, χωρί όμω εμεί, οι εκπαιδευτικοί, να έχουμε γνώσει να βοηθήσουμε ιδιαιτέρω. Ξέρω πάντω τρία περιστατικά που υπέστησαν το ίδιο και κατέληξα με αγωγή προληπτική για AIDS και χάπη τη επόμενη ημέρα. Δυστυχώ φαίνεται ότι συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι για θέματα αντισύλληψης και πρόληψη από σεξουαλικώ μεταδιδόμενα νοσήματα. Ένα άλλο λόγο για τι δικέ σε νεαρού άντρε είναι η δυσκολία έβρεση κατάλληλου χώρου για σεξουαλική συνέβρεση με τον τη σύντροφο. Έλαντε, άμα είσαι φοιτητή ή φαντάρο και ζει με του γονεί σου, πού να βρει κατάλληλο χώρο. Πού, στο αυτοκίνητο, στην ύπεθρο, στο εφηβικό σου δωμάτιο με του γονεί δίπλα να βλέπουν δακρυσμένοι ένα εστερικό σύριαλ. Πού λεφτά για ξενοδοχεία και εκδρομικά Σαββατοκύριακα και μετά περίμενε να λειτουργήσει, περίμενε να σου ανυψωθεί το ηθικό και όχι μόνο τζίφο. Έλλειψη συνεχού ερωτική ζωή, ένα άλλο λόγο. Όταν ένα άνδρα μένει μόνο του για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όταν δεν έχει ζήσει μέσα σε μακροχρόνια σχέση, ερωτική σχέση, είναι πιθανόν να αναπτύξει σεξουαλικέ δυσκολίε ψυχολογική αιτιολογία. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα οι ενήλικες άνθρωποι να μην χρησιμοποιούν για μακρά χρονικά διαστήματα το σεξουαλικό του σύστημα. Γι' αυτό το λόγο και οι έρευνε δείχνουν πω οι παντρεμένοι έχουν καλύτερη και συχνότερη σεξουαλική ζωή από του ανθρώπου που δεν είναι παντρεμένοι και δεν είναι σε σχέση. Ένα άλλο λόγο που μπορεί να προκαλέσει σεξουαλική δυσλειτουργία. Όταν έχει διπλή ζωή, όταν απατάς τη σύντροφο ή το σύντροφο σου, οι τύψει και ενοχέ μπορεί να προκαλέσουν στη δική δυσλειτουργία. Είναι μια προσπάθεια του υποσυνειδήτου το οποίο ίσω ταλαιπωρείται το αποτύψει και ενοχέ να ανακόψει την όποια κακή εντό αγωγικών χρήση του σεξουαλικού συστήματο. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι όλο και περισσότερε γυναίκε σήμερα διεκδικούν ευχαρίστηση και ικανοποίηση από το σεξ. Αυτό αποδίδει ένα πρόσθετο βάρο στου άνδρε, ώστε να έχουν καλύτερη επίδοση και, απει, και απόδοση. Όταν προσπαθεί να πείσει τη σύντροφο σου να σου κάτσει, ξεχνά το άγχο τη επίδοση και αναλώνεσαι στο να την πείσει. Όταν όμως αυτή διεκδικεί το μερίδιο της απόλαυσης, τότε σου μένει χρόνος και σκέψη για το αν θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, αυτό είναι από το βιβλίο μου και οι άνδρες έχουν ψυχή, το οποίο μπορείτε να το βρείτε δωρεάν στην ιστοσελίδα μου θεκλαπετριδούν.com σε μορφή flipbook να το διαβάσετε. Τώρα που διάβαζα το απόσπασμα από αυτό το έκτο κεφάλαιο, συνειδητοποίησα ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να ξαναγραφτεί και να εμπλουτιστεί. Α, και επί της ευκαιρίας σας ενημερώνω ότι ε, την τε, τρίτη 21 ε, Νοεμβρίου 2023, έχει κυκλοφορήσει το καινούριο μου βιβλίο από τις εκδόσεις Ability με τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου. εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση». Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω το σύνδεσμο από τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Και να σας α, γνωστοποιήσω ότι στο καινούριο μου βιβλίο υπάρχει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στο σεξ που έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για το σεξ» και που εντελώς τυχαία έχει τον ίδιο αρρύθμιση με το κεφάλαιο που σας διάβασα τώρα από το παλιότερο βιβλίο μου και είναι το έκτο κεφάλαιο. Περισσότερα για το βιβλίο θα σας πω ίσως και σε ένα εμβόλυμο επεισόδιο του podcast. Είναι καλή ιδέα να ξαναγραφτεί το βιβλίο με τίτλο «Και οι άντρε έχουν ψυχή» και να κυκλοφορήσει εμπλουτισμένο και με τις νέες γνώσεις που έχω σήμερα, γιατί με κάποια κομμάτια από εκείνο το κεφάλαιο, τώρα που τα διάβαζα για να σας τα μεταφέρω εδώ στο podcast, ε, όχι διαφωνώ, έχω περισσότερες γνώσεις και πιο ολοκληρωμένες. Σας είπα προηγουμένω ότι κάτω από το βίντεο μου έσπρωξε το κεφάλι μου τι να σημαίνει αυτό, συνένεση στοματικό, υπήρχε και το ακόλουθο σχόλιο. Τι ιστορία κι αυτή. Πράγματι, πολλοί άνδρες έχουν προβλήματα στητικής λειτουργίας και αρκετοί από αυτού μεταφέρουν την ευθύνη για την ελληπή ικανοποίηση στη γυναίκα. Δυστυχώ. Θυμάμαι και πλέον χρόνια μετά γελάω με τον κάποτε ερωτικό μου σύντροφο. Έκανε χρήση ουσιών και η εξάρτηση επηρέασε ως ανέστειλε τη στήση του. Σε μια αποτυχημένη απόπειρα να συνευρεθούμε και ενώ έδειχνα μοναδική υπομονή και κατανόηση, με πρόσχημα την ειλικρίνεια, μου ομολόγησε πως μια μέρα πριν τραβήχτηκε με μια άλλη κοπέλα και τελείωσε τρεις φορές. Θεωρώ εξαιρετικά μικρόψυχες ανάλογες συμπεριφορές. Μικρόψυχες και άδικες. Είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι ιατρός. Σε αυτό το επεισόδιο, όπως έχω ήδη προαναφέρει, θα αναφερθώ εντάχει σε μια από τις πιο συνηθισμένες σεξουαλικές δυσλειτουργίες των ανδρών τη στιτική της και θα προσπαθήσω να φωτίσω τη ψυχολογική της διάσταση. Η αμέσως επόμενη ανδρική της σε συχνότητα, την οποία θα δούμε σε επόμενο επεισόδιο, είναι η υποτονική σεξουαλική επιθυμία, η έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας σε άνδρα που δεν προσδιορίζεται ως ασεξουαλικός. Κατάλληλη ειδικότητα για τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες με οργανική υπόσταση σίγουρα είναι μια ιατρική ειδικότητα. Αλλά ακόμη και τότε Σημαντικό ρόλο παίζει ο ψυχολογικό παράγοντα. Πώ ένα άντρα βλέπει τον εαυτό του, τη σεξουαλική του λειτουργικότητα και την όποια σεξουαλική δυσλειτουργία. Η πιο συνηθισμένη μορφή σεξουαλική σχέση είναι η ετεροφιλική. Όσα θα λεχθούν εδώ όμω και όσα έχουν ήδη λεχθεί, εφαρμόζουν και σε ομόφιλε σχέσει. Η σεξουαλική λειτουργικότητα του κάθε ανθρώπου και ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζει έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον ίδιο και όχι τον ή την σύντροφό του. Θα φανεί ίσως οξύμορο, αλλά ένας πνευματικός τρόπος αντιμετώπισης του σεξ είναι η απάντηση στο πρόβλημα του καλού και υγιού σεξ. Σε επόμενα επεισόδια θα μιλήσουμε αντίστοιχα για σεξουαλικές δυσλειτουργίες ή δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Οι ανδρικές σεξουαλικές δυσκολίες ή δυσλειτουργίες δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, δεν αποτελούν ένα σπάνιο φαινόμενο. Αντιθέτως, εκατομμύρια άνδρες σε όλο τον πλανήτη υποφέρουν από μια σεξουαλική διαταραχή κάποια στιγμή στη ζωή τους. Ο κάθε ένας όμως άνδρας, ξεχωριστά που το βιώνει, το αποσιωπά, φορτισμένος από ντροπή και αδυναμία, Πιστεύοντα λανθασμένα πως ανήκει στη μειοψηφία των ανδρών που ταλαιπωρούνται, είναι πολλοί άνδρες που ταλαιπωρούνται, και έτσι δεν αναζητάει ούτε και την ανάλογη θεραπεία. Και όχι μόνο δεν αναζητά θεραπεία, αλλά μπορεί και να μην παραδέχεται στον ίδιο τον εαυτό του και στην στον σύντροφό του το πρόβλημα, δημιουργώντα έτσι επικοινωνιακά, συναισθηματικά και σεξουαλικά χάσματα στη σχέση. Ένα από τα πιο συχνά σεξουαλικά προβλήματα που απασχολούν τους άνδρες σήμερα είναι η στυντική δυσλειτουργία. Στιντική δυσλειτουργία συμβαίνει όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική στήση για συνουσία. Πρόκειται για ένα αρκετά συχνό πρόβλημα που προκαλείται από την ανεπαρκή ροή του αίματος στο πέος και οι ιατρικές αναφορές υποστηρίζουν πως αυτή τη στιγμή επηρεάζει σχεδόν 30 εκατομμύρια άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μόνο, όχι σε όλο τον κόσμο. Αντικείδης λειτουργία έχει ιατρική θεραπεία. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί από έναν ιατρό-ουρολόγο, ιατρό-ουρολόγο-ανδρολόγο, η υποκείμενη σωματική αιτία. Προβλήματα στην καρδιαγγειακή υγεία, αρρύθμιστος διαβήτης και το καθεξής μπορεί να προκαλέσουν με ένα φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή με ένα οργανικό τρόπο, τη δυσλειτουργία. Υπάρχουν αρκετά φάρμακα ικανά να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της θετικής δυσλειτουργίας, τα οποία όταν τα συνταγογραφεί η ατρός, ο οποίος παρακολουθεί επίσης και τον ασθενή, δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία. Όχι όμως να τα παίρνουμε μόνοι μας, όχι όμως να αγοράζουμε φάρμακα για αισθητική δυσλειτουργία στη μαύρη αγορά και να τα παίρνουμε ανεξέλεγκτα. Σήμερα υπάρχουν πολλές εναλλακτικές για την εντόπιση της αισθητικής δυσλειτουργίας, οι οποίε ξαναλέω, όταν γίνονται οι θεραπευτικές προσεγγίσεις της εθνικής της λειτουργίας με ιατρική παρακολούθηση, δεν υπάρχουν ούτε προβλήματα ή και σχεδόν καθόλου παρενεργείς. Είναι σημαντικό λοιπόν οι άνδρες που παρουσιάζουν στη δική της λειτουργία να πάνε σε ουρολόγο, ο οποίος να εξειδικεύεται και σε θέματα σεξουαλικής λειτουργικότητας. Κάτω από ένα άλλο βίντεο στο κανάλι μας, ο τσιγκούνης και αισθητικός δυσλειτουργικός ναρκισιστής, που είναι ένα βίντεο το οποίο ανέβηκε πρόσφατα στο κανάλι και αφορά την ιστορία μιας γυναίκας η οποία γνώρισε έναν κύριο μεγαλύτερο από αυτήν, ο οποίος απέκρυψε ότι είχε θέμα αισθητικής δυσλειτουργίας και στη συνέχεια μέσα στη σχέση παρουσίασε και ζητήματα συμπεριφορών που προσομοιάζουν με ένα τύπο προσωπικότητας και επίσης παρουσίαζε και έντονα στοιχεία τσιγκουνιάς. Ε, και που σε αυτό το βίντεο περιγράφηκε η σκηνή όπου ο άνδρας αυτός με αισθητική δυσλειτουργία απαιτούσε από τη σύντροφό του να του επιτελέσει στοματικό σεξ ενώ ο ίδιος δεν ανταποκρινόταν με τον ίδιο τρόπο αντίστοιχα και ο οποίος της έσπρωξε το κεφάλι α, με επιταχτικότητα και βία προς το μόριό του, το ώστε αυτή να του κάνει στοματικό σεξ, μία χρήστρια σχολιάζει. Είχε στήσει για στοματικό σεξ, αλλά δεν είχε για διείσδυση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λειτουργεί στήση στο στοματικό, αλλά όχι στο διεισδυτικό. Ναι, υπάρχουν διάφορα επίπεδα στήσει που μπορεί μία στήση Μέσης ποιότητος θα έλεγα να είναι επαρκής για να γίνει στοματικό σεξ αλλά να μην είναι επαρκής για διείσδυση και επίσης όταν η γυναίκα ή ο άνδρας επιτελεί στοματικό σεξ στον άνδρα υπάρχει μια ελευθερία από άγχο για το αν θα επιτύχει τη διείσδυση επειδή είναι αυτός ο οποίος λαμβάνει ε, το σεξουαλικό δώρο που μόνο ως δώρο μπορεί να το λάβει και όχι ως κάτι που απαιτεί από τον ή τη σύντροφό του. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας διαβάσω από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων, ΙΜΟΠ, e τις επιστημονικές πληροφορίες για τα μυστικά της καλής Μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο για τη σελίδα στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου. Το Ινστιτούτο Μελέτη Ουρολογικών Παθήσεων, ΙΜΟΠ, e αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που λειτουργεί με τη συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Σκοπό του ΙΜΟΠ e είναι να προάγει την υγεία του ουροποιητικού και γενετικού συστήματο, μέσα από την ενημέρωση, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και τεκμηριωμένη αποκατάσταση των ορολογικών παθήσεων. Ο ιστοχώρος του www.imop.gr περιλαμβάνει πληροφορίες για το ευρύ κοινό και σελίδες ειδικά για επαγγελματίες υγείας. Θα σας διαβάσω τη σελίδα η οποία έχει τίτλο «Τα μυστικά της καλής στήσης». Για να ξεκινήσει η σεξουαλική λειτουργία στον άνδρα, είναι απαραίτητο να υπάρχει σεξουαλική επιθυμία. Συνήθω, η σεξουαλική επιθυμία του άνδρα γίνεται αντιληπτή ω ορμή και συνοδεύεται από σεξουαλικέ σκέψει και φαντασιώσει. Ωστόσο, πρόσφατε μελέτε έχουν δείξει ότι η σεξουαλική λειτουργία μπορεί να πυροδοτηθεί χωρίς να προϋπάρχει απαραίτητα η σεξουαλική ορμή, αρκεί να υπάρχει πρόθεση του άνδρα να φεθεί στα σεξουαλικά ρεθίσματα προκειμένου να ευχαριστηθεί. Το ότι οι άνδρες έχουν πάντα επιθυμία είναι σαφέστατα ένας μύθος. Χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης, άγχος και συμπτώματα κατάθλιψης, δυσάρεστες προηγούμενες σεξουαλικές εμπειρίες ή ακόμη αίσθημα κόπωσης είναι συχνοί παράγοντες που αναστέλουν τη σεξουαλική επιθυμία. Ερεθίσματα. Επαρκή σεξουαλικά ερεθίσματα. Ωστόσο δεν αρκεί μόνο η επιθυμία για να πυροδοτηθεί η σεξουαλική λειτουργία, διότι εξίσου σημαντικά είναι και τα σεξουαλικά ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα που ο εγκέφαλο μπορεί να αξιολογήσει ω σεξουαλικά προέρχονται από όλε τι αισθήσει. Όραση, ακοή, όσφρηση, αφή και γεύση, καθώ και από τι σκέψει. Ο εγκέφαλο αποφασίζει αν τα ερεθίσματα είναι σεξουαλικά, χρησιμοποιώντα τη μνήμη, του συνειρμού και λαμβάνοντα υπόψη τι ηθίκε. Γι' αυτό σε μια σχέση που υπάρχουν ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα, μπορεί να είναι εξαιρετικά σεξι και οι δύο σύντροφοι στη σχέση, αλλά να μην Προσλαμβάνει ο εγκέφαλο του ενό τον άλλον ω ένα σεξουαλικά ελκυστικό σύντροφο γιατί ακριβώ υπάρχει πρόβλημα στη σχέση. Ακτιριστικό παράδειγμα δυσμενών συνθήκων για σεξ είναι το επιβεβλημένο σεξ με σκοπό τη σύλληψη. Είναι οι συνθήκε κατά τι οποίε τα ερωτικά παιχνίδια αντικαθίστανται από θερμόμετρα και τεστ ενώ η ερωτική πρωτοβουλία γίνεται καταναγκασμό και επιταγή του ημερολογίου. Αυτό είναι αλήθεια ότι αρκετά ζευγάρια τα οποία προσπαθούν να κάνουν παιδί και βρίσκονται σε μια διαδικασία που έχουν επαφές στις γόνιμες μέρες, μπορεί να αντιμετωπίσουν και προβλήματα στεντικής της λειτουργίας του άνδρα. Επίσης είναι απαραίτητες οι κατάλληλες ερωτικές συνθήκες. Οι πιο κλασικές κακές συνθήκες που δυσχεραίνουν την επίτευξη στήσης είναι παρουσία τρίτων προσώπων σε διπλανό δωμάτιο για παράδειγμα των παιδιών. Δημιουργεί φόβο στους γονείς να μην εκτεθούν στα παιδιά τους. Να μην εκτεθούν εντό αγωγικών. Β. Το επιβεβλημένο σεξ συγκεκριμένη ημέρα, ίσω και ώρα. Συνηθισμένο παράδειγμα η προσπάθεια για τεκνοποίηση. Ο άνδρα δεν έχει πάντα διάθεση. Ιδιαίτερα όταν η σύντροφο, χωρί να έχει και η ίδια ερωτική διάθεση, απαιτεί σεξουαλική επαφή τι γόνιμε ημέρε του κύκλου. Γ. Σεξουαλικέ επαφέ με περιορισμό χρόνου και σε χώρο που δεν εξασφαλίζει ιδιωτικότητα, για παράδειγμα σε εξωτερικού χώρου. Σε αυτέ τι περιπτώσει δεν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη συναισθηματική εγκύτητα, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ουρολόγοι οι ιατροί αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται συναισθηματική εγκύτητα για να υπάρξει σεξουαλική διάγευση. Ενώ πολλά είναι τα ρεθίσματα διάσπασης της προσοχής λόγω του φόβου μη γίνουν αντιληπτοί. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε αδυναμία επίτευξη και διατήρηση τη στήση τη λεγόμενη ευκαιριακή αποτυχία. Τέτοιε εμπειρίε προκαλούν άγχο επίδοση στον άνδρα, αυτό που ονόμαζα παλιότερα στο βιβλίο μου φοβία. Τέταρτος παράγων, απουσία στρες κατά την επαφή. Το πιο συχνό από τα ψυχογενή αίτια της θετικής της λειτουργίας είναι το άγχος επίδοσης. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στο άγχος που δημιουργείται την ώρα της σεξουαλικής επαφής. Στην περίπτωση αυτή, ο άνδρας αγχώνεται για το αν θα επιτύχει ικανοποιητική στήση, για το αν θα ικανοποιηθεί σύντροφό του, για το τι θα σκεφτεί σύντροφο για εκείνον, για παράδειγμα μέγεθο παίου, ποιότητα στήση, αξιολόγηση ω εραστή, παρόλο που τέτοιες σκέψεις δεν είναι συνηθισμένες από τις γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες έχουμε μάθει να έχουμε παθητικό ρόλο στο σεξ και ένας από τους στόχους αυτού του podcast ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι να κινητοποιήσουμε τις γυναίκες ώστε να πάρουν πιο ενεργό ρόλο στο σεξ και να ευχαριστούνται περισσότερο και οι ίδιες και οι σύντροφοί του. Οι σκέψει αυτέ αφενό μεν είναι δυσάρεστε, αφετέρου δε αποσπούν την προσοχή από το σεξουαλικό ερέθισμα Όλε αυτέ οι σκέψει, τι θα γίνει, θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω. Με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η σεξουαλική διέγερση που απαιτείται για να δημιουργηθεί ή να διατηρηθεί η στήση. Τέτοιε εμπειρίε προκαλούν άχο επίδοση στον άνδρα και εύκολα τον οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο αποτυχιών και σε ψυχογενή συντητική δυσλειτουργία. Κάποια άλλα προβλήματα για τη στήση έχουν να κάνουν με τη φυσιολογική ανατομία του πέους. Υπάρχουν ορολογικές παθήσεις που δυσχεραίνουν τη σεξουαλική επαφή για ανατομικούς λόγους, η φήμωση, η συγγενεί κάμψη πέους και η νόσος πέιρωνή. Δεν θα διαβάσω περισσότερα για αυτά γιατί θα βάλω το σύνδεσμο από την ιστοσελίδα imop.gr στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου. Έχει και πολύ ωραίε εικόνες που μπορείτε να δείτε και την εικονογράφηση και να ενημερωθείτε και είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι υπάρχει αυτή η ιστοσελίδα με πλήθος ιατρικών έγκυρων πληροφοριών και για ειδικούς αλλά και για το κοινό. Ο έκτος είναι ο ρόλος των ορμονών. Μπορεί κάποιος άνδρας να παρουσιάζει υπογονωτισμό ή υπερπρολακτινεμία ή Θα διαβάσετε εκεί πέρα στο link όσοι ενδιαφέρεστε. Επίσης υπάρχει, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τα νεύρα της η στήση ελέγχεται από τα εγκεφαλικά κέντρα. Είναι προφανέ ότι για την επίτευξη τη στήση χρειάζεται ένα ανατομικά άρτιο και λειτουργικά ικανό νευρικό σύστημα. Τόσο ο εγκέφαλο που διαχειρίζεται τα σεξουαλικά ερεθίσματα και στέλνει τα αρχικά μηνύματα, όσο και ο νοτιαίο μυελό καθορίζουν τη δική λειτουργία του άνδρα. Άρα, οποιαδήποτε βλάβη στον εγκέφαλο ή στον νοτιό μυελό μπορεί να έχουν επιπτώσει στη στήση και στην ούρηση αφόδευση. Επίση, τα περιφερικά νεύρα παίζουν κρίσιμο ρόλο αφού αυτά μεταφέρουν το μήνυμα για στήση από τα νοτια κέντρα στο Πέος. Έτσι, η περιφερική νευροπάθεια έχει αρνητικές επιπτώσεις στη στήση, όπως επίσης και χειρουργικές επεμβάσεις, για παράδειγμα ριζική προστατεχτομή για καρκίνο του προστάτη, που τραυματίζουν τα σειραγκώδη νεύρα, τα νεύρα δηλαδή που καταλήγουν μέσα στα σειραγκώδη σώματα και δίνουν το έναυσμα της χαλάρωσής του ώστε να γεμίσουν με αίμα και να προκληθεί στήση. Επίσης, η υγεία των αγγείων παίζει ρόλο, Η καρδιαγκιακή υγεία, το δέκατο λέει κατάθλιψη καρδιοπάθεια στήση. Κατάθλιψη καρδιαγκιακή νόσο στην δική τη Οι τρει αυτέ παθήσει είναι γνωστό ότι σχετίζονται. Ένα άνδρα με πρόβλημα στήση έχει πολλέ πιθανότητε να παρουσιάσει δυσθυμία ή κατάθλιψη. Η κατάθλιψη αυξάνει τι πιθανότητε για καρδιαγκιακό επεισόδιο. Από την άλλη, η κατάθλιψη και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι γνωστό αίτιο στην δική τη λειτουργία. Τέλο, τα καρδιαγκιακά νοσήματα έχουν σοβαρέ επιπτώσει στη στήση ενώ συχνά οδηγούν στην κατάθλιψη που επιβαρύνεται και από την αδυναμία επίτευξη στήση. Ένα φαύλο κύκλο με θνητότητα. Τώρα, αυτό το οποίο γνωρίζω και έχει σχέση με τη δική μου ειδικότητα είναι για τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Γνωρίζω ότι αν ένα άνδρα χρειαστεί να πάρει αντικαταθλιπτικά φάρμακα, μπορεί να το συζητήσει με τον ψυχίατρο του, ο οποίο θα πάρει και το πλήρω ιστορικό του και το ιστορικό των φαρμάκων που ήδη παίρνει και μπορεί να του δώσει μια τέτοια συνταγογράφηση ούτω ώστε να μην επηρεαστεί η αισθητική τη λειτουργία και ίσω και να βελτιωθεί. Μετά μιλά για την παχυσαρκία και το σακχαρόδι διαβήτη. Και πάμε στο τελευταίο, στο 13ο αίτιο. Ψυχογενή οργανικά αίτια είναι τα πιο συχνά. Τα οργανικά αίτια της θετικής της λειτουργίας απορρέουν από συστηματικές παθήσεις που κυρίως προσβάλλουν τα αγγεία όπως υψηλή χολυστερίνη και λιπίδια, υπέρσταση, σακχαροδιαβήτη, καρδιαγκιακά νοσήματα. Λογικό είναι λοιπόν να είναι σπάνια σε ηλικίε κάτω των 50 ετών. Αντιθέτω, τα ψυχογενή αίτια όπω το άγχο επίδοση που συνδέεται με έναρξη τη σχέση, χρήση προφυλακτικού, ενοχέ, αναστολέ, σωματική κόμπο και άλλα είναι το κλασικό αίτιο στου νέου. Επιπροσθέτω, σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, όπω η ανεργία που χτυπάει ιδιαίτερα του νέου, έχει βρεθεί ότι αυξάνει τι πιθανότητε για προβλήματα στήση κατά τέσσερι φορέ. Και τελειώνει αυτό το, το, άρθρο, το οποίο ξαναλέω ο σύνδεσμο για να το διαβάσετε εσεί ήδη με την ησυχία σα και να το μελετήσετε ή βρίσκεται στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου. Αλλάξτε τρόπο ζωή, προστατέψτε τι στήσει σα. Κάνετε σεξ μόνο όταν το επιθυμείτε, δημιουργήστε τις κατάλληλες συνθήκες για σεξ, αυξήστε τη σωματική άσκηση, 30 λεπτά άσκηση την ημέρα, ελέγξτε το σωματικό σας βάρος, επιλέξτε υγιεινή διατροφή, κόψτε το κάπνισμα αν καπνίζετε. Ελέγξτε την αρτηριακή πίεση, το σάκχαρο αίματο, τη χολυστερίνη και τα κερίδια, την κατάθλιψη και αν τα φάρμακα που χρησιμοποιείτε επηρεάζουν στήση. Είχα δουλέψει παλαιότερα με νεαρά ζευγάρια που ο άντρα έπαιρνε κάποια φάρμακα. Τώρα θυμάμαι ένα περιστατικό, έπαιρνε ένα φάρμακο για το στομάχι, το οποίο ήταν στη λίστα με τα φάρμακα που προκαλούν στη δική λειτουργία πολύ ψηλά και δεν το γνώριζε ο άνθρωπος. Δεν το γνώριζε. Μέχρι που πήγε σε ειδικό γιατρό, ουρολόγο-ανδρολόγο, ο οποίος του πήρε το ιστορικό του, πήρε και το ιστορικό το φαρμάκο που λαμβάνει, και εκεί ανακάλυψε ότι εκείνο το φάρμακο που έπινε για το στομάχι του προκαλούσε τη στιτική της λειτουργία. Επίσης, ε, όπως σας έχω πει και προηγουμένως, έχω σκοπό να φιλοξενήσω τον δόκτωρα Σταύρο, Σταύρο Χαραλάμπους, που είναι ουρολόγος και έχει ιατρική εξειδίκευση και στη σεξολογία, που θα μας μιλήσει και για τις εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται ένα άνδρας όταν πάει στον ουρολόγο του, στον ουρολόγο-ανδρολόγο του, προκειμένου να ελεγχθούν τα οργανικά αίτια κάποια αισθητικής της λειτουργίας. Εξ όσο γνωρίζω, σε αυτές τις εξετάσει συμπεριλαμβάνονται και ορμονολογικές εξετάσει και πολλές άλλες. Ξαναλέω ότι το ιατρικό κομμάτι δεν μπορώ να το καλύψω εγώ, γι' αυτό το λόγο σας έχω διαβάσει και το άρθρο από την ιστοσελίδα του ΙΜΟΠ το οποίο ξαναλέω θα υπάρχει και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Θέλω όμως να σταθώ στο ψυχολογικό κομμάτι. Θέλω όμως να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο ψυχολογικό κομμάτι. Πρώτον, θέλω να είμαι δική και τίμια. Παρόλο που σας έχω διαβάσει μία συνομιλία που είχαμε μία κοπέλα στο Instagram και δύο σχόλια κάτω από σχετικό βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, Έχω συναντήσει και άνδρες οι οποίοι μου έχουν αφηγηθεί πως οι σύντροφοί τους τους κοροϊδευαν όταν είχα σεξουαλική δυσλειτουργία και χρησιμοποιούσαν το πρόβλημα της σεξουαλικής δυσλειτουργίας που είχε ένας άνδρας στην περίπτωση αυτή της στιντικής δυσλειτουργίας σαν κάτι για το οποίο να κοροϊδέψουν τον άνδρα, να τον μειώσουν, να τον κάνουν να νιώσει άσχημα και να του ρίξουν ακόμα περισσότερο το ηθικό. Ναι! υπάρχουν άνθρωποι τόσο ανέσθητοι, τόσο αλαζόνες, τόσο άνιωθοι, θα έλεγε κανείς, στην, στην καθομιλουμένη, οι οποίοι δεν σέβονται την ευαισθησία που μπορεί να έχει οποιοδήποτε άνθρωπος για το θέμα της συνδικής της λειτουργίας που ίσως αντιμετωπίσει. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Και είναι απαράδεκτο είναι απέσια η όποια γυναίκα ή όποιο άνδρας κοροϊδεύει το σύντροφο τη, το σύντροφο του για ζητήματα στην δική τη λειτουργία. Είναι απέσιο. Όμως είναι επίση απέσιο, εξίσου απέσιο, εσύ που είσαι ένα άνδρας και έχει πρόβλημα στην δική τη λειτουργία, να μην το παραδέχεσαι στον εαυτό σου, να μην το συζητά ανοιχτά με τη σύντροφο σου ή τον σύντροφο σου, να μην συζητάς το τι σου συμβαίνει, να μην μοιράζεσαι το πώς νιώθεις σε σχέση με τη στιτική δυσλειτουργία που έχεις, να μην δέχεσαι να πας σε γιατρό και να κάνεις αυτή την άθλια, αυτή την αθλιότητα, αυτή την εξαιρετικά άθλια συμπεριφορά να ρίχνεις το φταίξιμο για τη δική σου στιτική δυσλειτουργία στο άλλο πρόσωπο. Αν εσένα το πουλί δεν σου σηκώνεται, είναι δικό σου θέμα. Own it. Πάρε στα χέρια σου την ευθύνη σου. Και εγώ ως γυναίκα, αν δεν έχω στήσει, αν δεν έχω διέγερση, αν δεν έχω σεξουαλική διέγερση, δεν πρέπει να το ρίξω τη χάνει να είμαι τεροφιλόφιλη γυναίκα στον σύντροφο μου και να πω εσύ φτες που εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή σεξουαλική διέγερση. Εγώ κάτι έχω. Σε μένα κάτι συμβαίνει και δεν έχω σεξουαλική διέγερση. Και πρέπει να το διερευνήσω. Μήπως δεν έχω σεξουαλική διέγερση επειδή είμαι πολύ κουρασμένη. Μήπως δεν έχω σεξουαλική διέγερση επειδή δεν γουστάρω να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο και είμαι... Συμβατικά. Μήπω δεν έχω σεξουαλική διέγερση επειδή αυτή τη στιγμή με απασχολεί ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν μου αφήνει χρόνο και ενέργεια στο μυαλό και δεν μου αφήνει ελεύθερα νευρονικά κυκλώματα για να ασχοληθώ με τη σεξουαλικότητά μου και με τη σεξουαλική μου διέγερση. Μήπω κάνω σεξ χωρίς να θέλω. Μήπως... Ή μήπω κάνω σεξ γιατί θέλω να α, πάρω κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει και αυτό. Ναι, υπάρχουν γυναίκε παντρεμένε με άνδρε ή σε σχέσει οι οποίε κάνουν σεξ για να πάρουν άλλα πράγματα. Κάνουν σεξ για να πάρουν χρήματα από το σύντροφο του. Ναι, και αυτό συμβαίνει. Κάνουν σεξ για να πάρουν δώρα. Κάνουν σεξ για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Το σεξ είναι μια εξαιρετική σωματική λειτουργία, ψυχική λειτουργία, πνευματική λειτουργία. Είναι μια εξαιρετική ψυχοσυναισθηματικο-πνευματική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, η οποία μπορεί να είναι πολύ όμορφη, πολύ ευχάριστη, πολύ διασκεδαστική, να εμπλουτίζει τη ζωή μας, όταν γίνεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μεταξύ τους αγαπητικά συναισθήματα, έχουν συμπάθεια ο ένας για τον άλλον, βιώνουν ερωτική έλξη ο ένας για τον άλλον και έχουν τη συναισθηματική ασφάλεια ότι με αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο συνευρίσκομαι είμαι ασφαλής. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα με κοροϊδέψει, δεν θα με κακολογήσει, δεν θα μου κάνει το λεγόμενο nagging, δεν θα μου κάνει προσβολές, δεν θα με προσβάλλει για το σώμα μου, δεν θα με προσβάλλει για τη στήση μου, δεν θα με προσβάλλει για οτιδήποτε. Είναι άθλιο, άθλιο, άθλιο και εξαθλιωτικό να δείχνουμε ασέβεια προς τον ερωτικό σεξουαλικό μας σύντροφο, άνδρα ή γυναίκα. Είτε να δείχνουμε ασέβεια κοροϊδεύοντας τον για τη δυσκολία δημιουργίας στήσης ή για τη δυσκολία διατήρησης στήσης ή κοροϊδεύοντας τον ή κοροϊδεύοντας την ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και είναι στο μυαλό σου και εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα και ούτω καθεξής. Και αυτό που μας α, περιέγραψε η κοπέλα στο αυθόρμητο μήνυμα που έλαβα στο Instagram που δεν είχε κανένα λόγο να μου γράψει ψέματα και ξάλλου από ένα προφίλ στο οποίο δεν φαίνονταν το κανονικό της όνομα μου έγραφε Αρκετέ γυναίκε μπορεί, οι άνδρε μπορεί να μπουν στη διαδικασία να φτιάξουν ένα προφίλ για να μου στείλουν ένα μήνυμα ώστε να είναι σίγουροι πω θα είναι ανώνυμο. Παρόλο που διατηρώ πλήρη εχημήθεια στο πληροφορίε έρχονται προ το μέρο μου, πλέον δεν λαμβάνω email. Αλλά αν έρθει ένα μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα το οποίο μου φανεί χρήσιμο, θα το πάρω για να το χρησιμοποιήσω ω υλικό για επόμενο ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο ή ψυχοεκπαιδευτικό podcast. Ε, είναι άθλιο να λε τον άλλον ότι εσύ δεν θε να κάνουμε σεξ ενώ στην ουσία εσύ ο ίδιο αποφεύγει το σεξ. Σα είπα αυτό το επεισόδιο σήμερα είναι κάπω διαφορετικό. Δεν είναι αποκλειστικά θεωρητικό όπως ήταν τα προηγούμενα. Σας διάβασα και μηνύματα, σας διάβασα και σχόλια, σας είπα και εμπειρίες, σας διάβασα και ένα μικρό κομμάτι από ένα παλιό μου βιβλίο, το δεύτερο. Σήμερα είμαστε στο έβδομο. Στο καινούριο μου βιβλίο θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου, εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση, το κεφάλαιο για το σεξ. Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου και έχει πάρα πολλέ πληροφορίε και για το θέμα που συζήτησαμε σήμερα, αλλά και για άλλα παρεμφερή θέματα. Ε, θεωρώ ότι είναι deal breaker ότι είναι τεράστια κόκκινη σημαία μέσα σε μία σεξουαλική σχέση, σε μέσα σε μία ερωτική σχέση να μην μιλάμε ανοιχτά για το σεξ, να μην μιλάμε καθαρά για το σεξ, να μην παραδεχόμαστε στον σύντροφο μας τη σύντροφο μας τι μας προβληματίζει εάν δεν μιλάμε ανοιχτά για το σεξ, δεν θα απολαύσουμε το σεξ δεν είναι σωστό ούτε ο ένας να κοροϊδεύει τον άλλον επειδή έχει αισθητική δυσλειτουργία, αλλά ούτε ο ένας να βγάζει τον άλλον τρελό και να μην παραδέχεται ότι έχει αισθητική δυσλειτουργία και να μην συνεργαστούν για την αποθεραπεία της αισθητικής δυσλειτουργίας, η οποία επηρεάζει σαφώ τη σχέση. Και όποιος έχει παρακολουθήσει και τα προηγούμενα επεισόδια του The Sexed Series, θα γνωρίζει ότι δεν χρειάζεται απαραίτητος διείσδυση για να υπάρχει σεξουαλική διέγερση και για να υπάρχει οργασμός και στη γυναίκα και στον άνδρα. Αλλά όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι είναι κολλημένοι στο μυαλό και θεωρούν ότι καλό σεξ σημαίνει μόνο καλή στήση ή συγκεκριμένο μέγεθος, όχι μόνο χάνουν την ευκαιρία για να ικανοποιηθούν και ήδη και να περάσουν όμορφα σεξουαλικά, αλλά στερούν αυτή την ευκαιρία και αποτώνει τη σύντροφό τους. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Σε επόμενα επεισόδια θα μιλήσουμε και για άλλες μεθόδους και πρακτικές γύρω από το σεξ Σε επόμενα επεισόδια θα μιλήσουμε περισσότερο γύρω από το σεξ Γύρω από το τι αποτελεί σεξουαλική πράξη Σας υπενθυμίζω εντάχει ότι και η αυτοϊκανοποίηση αυτή καθ' αυτή αποτελεί σεξουαλική πράξη Και το στοματικό σεξ αποτελεί σεξουαλική πράξη στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε σε σχέση με το στοματικό σεξ που γίνεται από τη γυναίκα προς τον άνδρα και σε σχέση με διάφορους μύθους, προκαταλήψεις και στερεότυπα γύρω από αυτό. Σας είπα ότι θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε λίγο περισσότερο στα βαθιά, να γίνονται λιγότερο θεωρητικά τα επεισόδια και περισσότερο πρακτικά και εννοείται ότι σε επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε και για το στοματικό σεξ που γίνεται στη γυναίκα, με αποδέκτη τη γυναίκα. Ε, τα βίντεο που ανεβάζω τελευταίο στο κανάλι μου στο YouTube που μπαίνουν στο playlist για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παράγουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα σχόλια, πάρα πολύ χρήσιμα, για να κατανοήσουμε στάσεις, πεπιθήσεις, απόψεις γύρω από το σεξ, παρανοήσεις γύρω από το σεξ και τι χρειάζεται να γνωρίζουμε ώστε να απολαμβάνουμε τη σεξουαλική μας ζωή. Είναι κρίμα και άδικο δύο άνθρωποι να έχουν μία ερωτική σχέση, να είναι διαθέσιμοι να κάνουν σεξ ο ένας με τον άλλον, αλλά να τους κρατάνε μακριά από την ουσιαστική ένωση των σωμάτων, ίσως και των ψυχών, και του πνεύματος και των συναισθημάτων από μια πιο ολοκληρωμένη ένωση στερεοτυπικές αντιλήψεις που έχουν γύρω από το σεξ γύρω από τον εαυτό τους γύρω από την όποια σεξουαλική δυσκολία ή δυσλειτουργία μπορούν να αντιμετωπίσουν Ανακεφαλαιώνοντας, σε αυτό το επεισόδιο του podcast μιλήσαμε για τη ψυχολογική διάσταση της θετικής δυσλειτουργίας στον άνδρα ή θετικών δυσλειτουργιών στον άνδρα Μία ελάχιστη μικρή αρχή για τα ζητήματα α, σεξολογικών προβλημάτων και σεξολογικών θεραπείων σε ζευγάρια και σε άντρες Πολύ συχνά τα ζευγάρια περιέχουν άνδρα μέσα, οπότε τα περισσότερα ζευγάρια έχουν σχέση με τη στιτική της λειτουργία στον άνδρα. Ανεξαρτήτως φίλου όμως και ερωτικού προσανατολισμού, αυτό που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι δεν είναι εντροπή να αντιμετωπίζουμε μια αισθητική δυσλειτουργία ή μια σεξουαλική δυσκολία. Δεν είναι καθόλου ντροπή. Η γνώση είναι δύναμη. Όσο περισσότερο ενημερωθούμε για το τι μπορεί να μας συμβαίνει, όσο έχουμε την εντιμότητα, το θάρρος, την οριμότητα να αναζητήσουμε βοήθεια από ειδικού. Ο ειδικό για τη στιτική δυσλειτουργία στον άνδρα είναι ουρολόγος ανδρολόγος. Αυτός είναι ο ειδικό. Όσο πιο πολύ έχουμε τα κότσια να μιλήσουμε ανοιχτά με τον ή τη σύντροφό μα για αυτό που συμβαίνει, όσο πιο πολύ έχουμε τη μαγιά να πάρουμε επάνω μα αυτό που συμβαίνει σε εμά και να πάρουμε την ευθύνη για να το επιλύσουμε, τόσο καλύτερε, ποιοτικότερε θα είναι οι σχέσει μα. Όμω, επειδή ζούμε σε μια εποχή που μεγάλο μέρος του γενικού πληθυσμού είναι άνθρωποι με ανταγωνιστικές προσωπικότητες, άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, οι οποίοι είναι πνευματικά τεμπέληδες και δεν θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, δυστυχώς αυτό έχει αρνητικό αντίχτυπο, αρνητικές συνέπειες και στη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων για να μπορέσει ένας άνθρωπος να είναι καλός στο σεξ, για να μπορέσει να κάνει καλό σεξ, οι καλές σεξουαλικές επιδόσεις επηρεάζονται κυρίως από τη ψυχική ισορροπία που έχει ο άνθρωπος, την υγιή προσωπικότητα και έναν αποτελεσματικό τρόπον του σχετίζεσθε. Σημειώνω εδώ ότι στους άνδρες ηλικία 50 ετών και κάτω είναι πολύ πιο συνηθισμένα τα ζητήματα στη δική της με ψυχογενή αιτιολογία. Στους άνδρες 50 ετών και πάνω είναι πιο συνηθισμένα τα προβλήματα στη δική της λειτουργίας με οργανική αιτιολογία. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις είτε η στιτική της λειτουργία έχει ψυχογενή αίτια είτε έχει οργανικά αίτια χρειάζεται οπωσδήποτε Πέρα από την παρέμβαση του ειδικού ιατρού του ουρολόγου-ανδρολόγου, χρειάζεται οπωσδήποτε και θεραπευτική παρέμβαση από ψυχολόγο εξειδικευμένο σε σεξολογικά θέματα και χρειάζεται και στις δύο περιπτώσεις τόσο ο άνδρας που αντιμετωπίζει τη συντηκή της λειτουργία όσο και το άλλο μέρος του ζευγαριού να συνεργαστούν για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα και σωματική να είναι η αιτιολογία της θετική της υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν επεμβάσεις, ίσως σε ένα επόμενο επεισόδιο να μας τα εξηγήσει ο γιατρός αυτά. Αλλά το ψυχολογικό κομμάτι του να νιώθω μειονεκτικά γιατί έχω μια θετική της και να είμαι ένας παλιοχαρακτήρας, ο οποίο αντί να αντιλαμβάνομαι ότι αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα και οφείλω να παραδεχτώ το πρόβλημα και να συνεργαστώ για να επιληθεί, το προβάλλω πάνω στον άλλον τον άνθρωπο και τον κάνω να νιώθει άσχημα, αυτό το ψυχολογικό κομμάτι δεν έχει να κάνει με ψυχική διαταραχή, αλλά έχει να κάνει με ένα προβληματικό τύπο προσωπικότητας. Εάν είσαι ένας παλιό χαρακτήρα, δεν μπορείς να κάνεις καλό σεξ. Είτε σου αρέσει, είτε όχι. Και Όσο κι αν κάποιοι άνθρωποι ελκύονται από ανταγωνιστικέ προσωπικότητε, από ναρκιστικού τύπου προσωπικότητα λόγω τη αρχική σεξουαλική έλξη, η οποία είναι ψυχοπαθολογική, επειδή του ελκύει αυτό το κομμάτι το οποίο ίσω του θυμίζει έναν ναρκισιστή γονιό, έναν κακοποιητικό πρώην κ.ο.κ. Στη συνέχεια και στην πορεία τη σχέση, όπω διαβάσαμε και στο απόσπασμα από το βιβλίο μου το 2011 ή ψυχοπαθολογική έλξη και το αρχικά καλό σεξ καταραίει. Και επίσης κάτι το οποίο είναι σημαντικό να το σημειώσουμε και ίσως σε κάποιο επόμενο επεισόδιο να επεκταθούμε γι' αυτό, οι ναρκισιστές πολύ συχνά τιμωρούν τους συντρόφους τους με αποστέρηση του σεξ ή με αποστέρηση ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνίας για το σεξ και προβάλλοντας πάνω στους συντρόφους τους τις δικές τους δυσκολίες προκαλώντας ενοχές και ευθύνε σε ανθρώπους που δεν ανήκουν για κάτι που δεν έχει να κάνει με τους ίδιους. Αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου, αναλαμβάνω την ευθύνη των όποιων σεξουαλικών μου δυσκολιών ή δυσλειτουργιών και μπαίνω μέσα σε μια ερωτική σεξουαλική σχέση με εκτίμηση, σεβασμό και ανθρωπισμό. Μόνο έτσι θα κάνουμε καλό σεξ, όχι αλλιώς. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Επενθυμίζω ότι στην περιγραφή του επεισοδίου θα υπάρχει το link από την ιστοσελίδα της CMOP. E θα βάλω και το link για το πού μπορείτε να βρείτε αυτό το βιβλίο που είχα γράψει παλιότερα και οι άνδρες έχουν ψυγεί να το διαβάσετε δωρεάν σε μορφή flipbook από την ιστοσελίδα μου και θα βάλω και το link για το καινούριο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου». Το βιβλίο μπορείτε να το αγοράσετε διαδικτυακά είτε σε μορφή e-book, είτε να το παραγγείλετε και σε πολύ λίγες μέρες να το έχετε ε, στα χέρια σας, εκτυπωμένο αποκλειστικά για σας. Σας ευχαριστώ. Φιλιά.